Ομάδα. Εντάξει, από ό,τι που βγήκε, συγγνώμη, έχει χάσει το φιλότιμο, είναι γεγονός. Και αλήθεια είναι ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί ένα σχέδιο το οποίο μοιάζει πάρα πολύ κοντά στο σχέδιο που έχει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ κοινά. Και από αυτή τη σκοπιά πρέπει και ο κόσμος να σκεφτεί τη δυσαρέσκειά του, τη δίκαιη δυσαρέσκειά του για μια βάρβαρη πολιτική που έχει ζήσει και που θα την διοχετεύσει. Όταν λέμε ότι έχουν κοινό σχέδιο, εννοούμε ότι και τα τρία αυτά κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, δέχονται τις δεσμεύσεις απέναντι στα μνημόνια τα οποία παραμένουν, δέχονται τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, δέχονται τις δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αποτυπώθηκαν και στην πρόσφατη έκθεσή της, και περιμένουμε μετεκλογικά ποια θα είναι και τα μέτρα τα οποία προτείνουν αυτοί οι θεσμοί. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική, ο λαός μας τη δυσαρέσκειά του, τη δίκαιη, να τη βγάλει σιωπηρά στο κουκουέ, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να είναι πιο δυνατό το κουκουέ και μέσα στη Βουλή να φέρνει στην επιφάνεια και να υπερασπίσει τα δικαιώματά του. Και έξω από την Βουλή με αγώνες και πάλι για να κερδίσει, κατακτήσει και να ζήσει σήμερα καλύτερα, γιατί αξίζει να ζήσει καλύτερα ο λαός μας, και να φωτίσει το δρόμο για μια άλλη προοπτική που μπορεί να έχει η χώρα μας μακριά από τους μονόδρομους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου που λένε τα άλλα κόμματα. Κύριε Μαρούπα, βλέπετε εκεί στο ΚΚΕ σκευωρία πίσω από την υπόθεση Νοβάρτης? Το ότι υπάρχει σκάνδαλο, υπάρχει σκάνδαλο και πρέπει να διερευνηθεί όπως και άλλες περιπτώσεις. Και το μεγάλο σκάνδαλο έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας, που είναι ένα εμπόρευμα. Και αυτό, αν θέλετε, το πληρώνει ο κόσμος με πάρα πολλές πλευρές. Τελευταία είναι αυτή η εξέλιξη στα διαγνωστικά. Και την εξέλιξη που έχουμε, που υπάρχει ένας δημόσιος τομέας υγείας ο οποίος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων, τις ανάγκες του λαού, να πάνε να εξεταστούν. Και υπάρχει ένας εκβιασμός σήμερα τα διαγνωστικά κέντρα που λέει: πηγαίνετε, αλλά θα πληρώσετε το 85% και τραβάτε στην οποία να βρείτε το δίκιο σας που δεν θα το βρείτε. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση του χώρου της υγείας, αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Και αυτές οι πολιτικές έχουν υπηρετήσει από κοινού και τα άλλα κόμματα. Ας πούμε για το θέμα της ανάπτυξης, αν μου επιτρέπετε μισή κουβέντα. Αυτό που λέει το κοινό του σχέδιο, ποιο είναι? Ότι κανείς δεν λέει κουβέντα για το με τι εργασιακά δικαιώματα. Γιατί σήμερα στους χώρους δουλειάς πραγματικά συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Στον χώρο της ζώνης είχαμε το τελευταίο 24ωρο 3 ατυχήματα. Ευτυχώς όχι θανατηφόρα, αλλά 3 σημαντικά ατυχήματα. Εδώ δίπλα στο Σκάι, λίγο παραπέρα στην Πειραιώς, υπάρχει μια επιχείρηση μέλων, η οποία είναι σε απεργία. Γιατί οι εργαζόμενοι ζητάνε συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους και ζητάνε το διάλειμμα τους από 40 λεπτά να πάει στα 50. Όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Και εκεί η εργοδοσία το άνετε. Αυτή είναι η κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Και αν δεν έχω, θα έχουμε κι άλλο γύρο. Όχι. Δυστυχώς δεν να πω μια κουβέντα μόνο τελευταία. Μόνο μια κουβέντα, κύριε Πέτρο. Συγγνώμη, για την ΑΦΑ Πειραιά απλά. Ναι. Και σήμερα στο ΡΙΣΠΑΣΤΗ βλέπετε και τη δήλωση που υπάρχει τη Σεμίνα Διγενή. Κατεβαίνει και η Σεμίνα Διγενή υποψήφια. Δίνει τη μάχη μαζί με το κόμμα στην ΑΦΑ Πειραιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε και βουλευτή στον Πειραιά μετά από χρόνια. Βουλευτή που αν τον πάρουμε, θα τον πάρουμε τη Χρυσή Αυγή.